centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα. Τι κάνετε? Σε όλους στο στούντιο αλλά και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όπως ακριβώς είπατε, οι πιέσεις τελικά πιάνουν τόπο. Και κυρίως ίσως και το τελευταίο περιφερειακό, μια απόφαση που όπως την πήρατε, αν την πέρατε και λίγο νωρίτερα, ίσως προλαβαίναμε να μην βγει συμπληρωματικό ή δεύτερο σχέδιο δίκαιες βελτιωμένο. Τα είχαμε πει και τότε, δυστυχώς υπήρχε μια τεράστια αφωνία από την περιοχή μας και ειδικά από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος συμμετείχε στη Συντονιστική Επιτροπή, να το πούμε αυτό. Στα πρακτικά δεν είχε γραφτεί πουθενά ποτέ καμιά του τοποθέτηση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σχετικά με Καστοριά και Γρεβενά και πολλά άλλα αιτήματα που περάσαμε κατόπιν εορτής, θα πω δυστυχώς. Διότι αν θυμάστε καλά, είχε τελειώσει η διαβούλευση, μετά ήρθε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κάποιες λέξεις κλειδιά όπως απορρίπτουμε το πρόγραμμα, δεν είχαν μπει, μετά από πιέσεις ξαναμπήκαν. Τέλος καλό, όλα παρά, καλά όμως τέλος, είναι τώρα. Όχι, δεν είναι ακριβώς τέλος. Καλλιόργα πάρα ποτέ ήθελα να πω αυτή τη φράση τη Σοφή. Αλλά παρόλα αυτά μια πρώτη μάχη κερδίθηκε και κερδίθηκε γιατί ήμασταν ενωμένοι, ναι, ως τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα παράδειγμα, κύριε Κώτα, τελικά. Από τις κυβερνητικές ή πολιτικές ή κομματικές μας ταυτότητες. Ναι, τελικά μήπως είναι ένα παράδειγμα το πώς πρέπει να πορευτούμε. Μήπως αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος αν θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο στη ζωή μας. Εννοείται, μακάρι να γίνει και αυτό. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρο ότι τελικά, και αν θυμάστε καλά και ο κύριος Τζιγκαλάγιας έλεγε ότι είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν γίνεται να αλλάξει, παρόλο που είναι φίλος μου ο κύριος Μουσουρούλης και ο κύριος Μουσουρούλης. Τελικά φάνηκε ότι όταν πιέζονται όλοι κάπου ρίχνουν λίγο νερό στο κρασί τους και δίνουν μια ελπίδα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα οι δυσκολίες είναι πολλές. Όπως είπατε και εσείς, από τα χρήματα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης συνεχίζουν να παίρνουν οι δύο νομοί. Και τρέχουν κάποια προγράμματα αυτή τη στιγμή, όπως οι νέοι αγρότες, το εξοικονομώ κατοίκων με τις έξτρα επιδοτήσεις για τη Φλόρινα και την Κοζάνη, όπως επίσης και το πρόγραμμα της ανεργίας για τους ανέργους, τα 105 εκατομμύρια για τις λιγνητικές περιοχές με ιδιαίτερες... με ιδιαίτερες ευνοϊκούς, είναι δωρεάν, για να καταλάβουμε τι εννοεί ο κύριος Κώτας. Αν έχεις μια επιχείρηση σήμερα σε αυτές τις περιοχές γειτονικές μας, μια επιχείρηση μπορεί να πάρει δωρεάν έναν εργαζόμενο με το μισθό του και την ασφαλεία του. Ακριβώς. Και προβλέπει μάλιστα ακόμα και με την καταστάση ανέργων. Εκεί υπάρχουν κάποια λεπτά σημεία που πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή θα έχουμε και εισαγωγές ανέργων, δεν ξέρω, ίσως θέλουν να ξεδικεύσουν και να δώσουν κίνητρα και σε άλλες επιχειρήσεις να έρθουν εδώ. Αλλά μαζί με τους εργαζομένους θα δούμε. Εμείς όμως ζητούμε οι επιδοτήσεις να καλύψουν τη δική μας περιοχή, ναι, και για αυτήν παλεύουμε, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα το κυριότερο επίσης είναι οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, όπου και εκεί θα είχαμε τεράστια διαφορά και έχουμε ακόμη και ελπίζουμε και αυτό να καλυφθεί με κάποιον τρόπο. Άρα λοιπόν, κύριε Κώτα, επειδή το σχέδιο αυτό το βελτιωμένο είναι ανοιχτό στη διαβούλευση μέχρι 19 Μαρτίου. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν πρέπει να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το διάστημα? Οι 15 προτάσεις υπήρχαν από την περιφέρεια, έτσι. Ελπίζουμε ότι θα κατατεθούν, θα γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο καταρχάς έγκαιρα. Τα δημοτικά συμβούλια. Ναι, χρειάζεται τώρα. Μισό λεπτάκι να τα παίρνουμε ένα σειρά, γιατί λέτε σοβαρά πράγματα να μην τα προσπερνάμε. Χρειάζεται, πιστεύετε, τώρα επικυρωποίηση με τα νέα δεδομένα ένα περιφερειακό συμβούλιο που να έχουμε και πάλι τις κοινές αυτές 15 ή και άλλες θέσεις στη διαβούλευση? Έχω την εντύπωση πως ναι. Μάλιστα. Εφόσον ανοίγει από την αρχή το θέμα της συζήτησης, ναι, θεωρώ από την αρχή, ότι είναι απαραίτητο. Ναι. Έτσι από την αρχή. Εμείς έχουμε θέσει τις προτάσεις μας, οι οποίες βέβαια επουδενή δεν μπορούν να καλύψουν τη χασούρα από την απολιγνητοποίηση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί μην θεωρούμε ότι μόνο η Καστοριά και τα Γρεβενά θεωρούν αυτό τους χαμένο. Ο τζίρος και ο κύκλος εργασιών και τα χρήματα που χάνονται από την περιοχή είναι τεράστια. Δεν πρόκειται να καλυφθεί με τίποτα και με κανένα πρόγραμμα δικές μετάβασης, το οποίο έτσι που μας το παρουσίαζαν δημιουργούσε και περιφέρεια δύο ταχυτήτων. Έτσι με τους δύο νομούς να μένουν και πίσω. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Θέλει πολύ δημιούργησε σκέψη. Περιφέρεια δύο νομών ουσιαστικά. Δεν ήμασταν ούτε καν στο χάρτη, κύριε Κώτα. Δεν θέλω να ξεχνάμε. Τελικά, πριν το σχέδιο αυτό, δεν ήμασταν καν στον χάρτη.
Ακριβώς. Αναφέρονταν. Είναι εκπληκτικό. Δείχνανε, είχαν μια περιοχή που λέγανε Δυτική Μακεδονία και είχαν δύο νομούς μόνο. Ήταν προσβλητικό και απαράδεκτο για μας. Και όπως είπα, εάν είμαστε ενωμένοι για τα δίκαια του τόπου, βάζοντας αυτά πρώτα απ' όλα, τότε νομίζω ότι οι μάχες κερδίζονται. Και δεν είναι μόνο το μοναδικό θέμα. Μην ξεχνάμε και τις πανεπιστημιακές σχολές και με την ευκαιρία της δίκαιης μετάβασης και της ανεργίας θα μπορούσαμε να πιέσουμε και προς αυτό το τομέα. Να μην κλείσουν, γιατί ακούμε δυστυχώς για προτάσεις τριετών τμήματων, δηλαδή ούτε καν. Επανέρχονται τα ΤΕΗ, λέει, με τριετή φοίτηση. Δυστυχώς δεν θα είναι ΤΕΗ, θα είναι κάτι σαν η ΕΚ. Δυστυχώς. Γιατί τα ΤΕΗ ανωτατοποιήθηκαν, γίνανε τετραετή με κάποιους νόμους πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Τώρα ξαναγυρίσουμε στα τριετή. Έχω την εντύπωση ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αναγνωρίζονται και ως πτυχία σοβαρά. Και φυσικά δεν θα υπάρχει και ζήτηση. Αν είναι δυνατόν να παζαρέψουμε τα πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά τα πτυχία, κύριε Κότα, πια. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για άλλα θέματα, βέβαια, με τον πρόεδρο των καθηγητών. Ουσιαστικά ένα πτυχίο σήμερα, ακόμη και πανεπιστημίου, δεν έχει καμία αξία, δεν έχει καν μοριοδότηση έναν διαγωνισμό. Αν δεν έχεις μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα λέει ο ίδιος ο πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητο όμως ένα πτυχίο. Ναι, εντάξει. Είναι απαραίτητο για να έχεις το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό. Αλλά και σαν πτυχίο πια δεν έχει σχεδόν καμία αξία. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ έχω δύο παιδιά που έχουν δύο πτυχία και ήδη έχουν πιάσει δουλειά με το βασικό τους πτυχίο. Είναι τώρα, πάρα πολύ τυχερά τα παιδιά σας. Αν θα ενισχύσουν, αν θα είναι συνεχίσει στον ιδιωτικό τομέα, παρακαλώ, για να μην παρεξηγηθεί. Ναι, για να μην παρεξηγηθεί. Σωστό, για αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει γίνει μια παρεξήγηση λίγο και στην Ελλάδα. Είναι το κυνήγι αυτό των μεταπτυχιακών, αλλά ακόμη και η εμπορευματοποίηση. Υπάρχει ένα εμπόριο γύρω από αυτά. Τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν και αρκετά ιδιωτικά κολέγια που αναγνωρίζονται. Δυστυχώς εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα και όλο το θέμα ξεκινάει με το νομοσχέδιο για την παιδεία από εκεί. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πελατεία για τους δικούς μας, για τα δικά μας παιδιά που έχουν χρήματα να πάνε στα κολέγια και φυσικά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να γράψουν και κάτι καλύτερο από το 4 και το 5 που χρειαζόταν να μπουν σε κάποιες σχολές και εκεί πέρα δεν τίθεται το θέμα ούτε θα τεθεί ποτέ. Για να δούμε λοιπόν, επειδή τώρα γίνεται η συζήτηση στην Βουλή, ουσιαστικά τώρα γίνεται η συζήτηση στη Βουλή, θα δούμε ακριβώς πώς θα ψηφιστεί και κυρίως θα δούμε τι θα λέει αυτό. Τι θα λέει αυτός ο νόμος για την επόμενη μέρα της δικής μας περιοχής και σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ, είδαμε πολύ λεπτό ζήτημα. Σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο, αυτοδιοικητικούς αλλά και κοινοβουλευτικούς, να είναι υπέρ της διατήρησης της κατάστασης και της ενίσχυσης του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Περιμένουμε λοιπόν από όλους τους βουλευτές. Κυρίως να ασχοληθούν και με τα άλλα θέματα του νομοσχεδίου, αλλά να διασφαλίσουν και από την άλλη, γιατί και εδώ, ακόμη και η θετική ψήφος μπορεί να μπει σε ένα παζάρι, νομίζω, κύριε Κότα. Δηλαδή, στηρίζω όλα τα άλλα. Για τις αστυνομίες σας, ό,τι θέλετε, βάλτε. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Αλλά θα σας στηρίζω. Αλλά να διασφαλίσω κι εγώ για την περιοχή μου πέντε πράγματα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ότι δηλαδή, να σας δώσω τη θετική μου ψήφο, αλλά κι εγώ να πάρω κάτι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν νοείται να αφήνουμε τον τόπο μας πίσω από κάποιες αποφάσεις που τον καταδικάζουν πολλές φορές. Έτσι και εκεί πέρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και δυστυχώς όποιος κυβερνάει δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει μια τέτοια θέση, αλλά είναι απαραίτητη γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος, αυτό ζητάει η περιοχή και αυτό έχει ανάγκη. Εδώ είμαστε να τον υπηρετούμε και να τον βάζουμε πάνω απ' όλα. Άρα, επιστρέφοντας στο προηγούμενο θέμα και με αυτό να κλείσουμε, η πρώτη εντύπωση, η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι με κοινή προσπάθεια πολλά πράγματα, ακόμη και αυτά που έμοιαζαν απίθανο να αλλάξουν, αλλάζουν προς το καλύτερο. Ακριβώς. Και ευχόμαστε όμως να μην μείνουμε σε αυτά. Γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έτσι ώστε να δούμε σύντομα, γιατί αν δεν δούμε θα είναι μια καραμελίτσα. Και στην πράξη τα λεφτά. Ακριβώς. Και όχι μόνο στο χαρτί. Στο Ταμείο Δικής Μετάβασης και όπως είπα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερα προγράμματα, τρία μάλλον, και μαζί με τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων τέσσερα, που αν δεν μπει η Καστοριά εκεί, τότε είμαστε μόνο στα χαρτιά και θα ψάχνουμε το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να κάνουμε καμιά γέφυρα ή κανένα δρόμο ακόμη. Δεν είναι όμως εκεί ουσία. Αναφέραμε τέσσερα πολύ σοβαρά θέματα του σχεδίου που ήμασταν απ' έξω και περιμένουμε άμεσα να μπούμε και εμείς μέσα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κότα, που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι.
Μένουμε Αντένες 936.